Δεν πρόκειται ασφαλώς να σχολιάσω την όποια υποκλοπή. Κοιτάξτε να δείτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήρθε στην Κύπρο με δική μας πρόσκληση, κατά κρίβεια της προηγούμενης κυβέρνησης. Η παρούσα κυβέρνηση επέλεξε να συνεργαστεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και με τους υπόλοιπους θεσμούς, να συνεργαστεί επικοδομητικά, παρά να επιλέξει μια οδό αντιπαράθεσης. Βεβαίως, το κυριότερο που πρέπει να πω είναι πως το κάθε κράτος μέσα από τις δικές του κινήσεις, τις δικές του πρωτοβουλίες, τις πρωτοβουλίες προς την εξυγίανση της οικονομίας του, πρέπει να αποτρέπει το όποιο ενδεχόμενο, να μην αφήνει το όποιο ενδεχόμενο σε κανέναν για να εκβιάσει ή να πιέσει. Και αυτή ήταν μια, παρά την με δεδομένη μάλλον την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε επιλέξει, ήταν και αυτή μια επιδίωξή μας να φροντίσουμε και να νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας, να οδηγήσουμε την κυπριακή οικονομία σε ανάκαμψη και σε έξοδο από το πρόγραμμα, ούτως ώστε κανένας με κανένας να μην μπορεί, έστω και θεωρητικά, να θέτει ενώπιον μας τα όποια ανάλογα ζητήματα ή διλήμματα.